Μαζί μας μέσω Skype. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Καραγιάννη, αγγίξαμε επιτέλους αυτό το πολυπόθητο μηδέν. Πόσο σημαντική λοιπόν είναι αυτή η μέρα, κρίνουμε ότι έπειτα από 75 μέρες παρουσίας του ιού στην Κύπρο, επιτέλους τα καταφέραμε, αν θέλετε. Είναι πράγματι σημαδιακή ημέρα. Εγώ την περίμενα αυτήν την ημέρα από τις 15 Μαΐου, όταν είχα προβλέψει στις αρχές Απριλίου ότι κάπου εκεί έπρεπε να δούμε τα πρώτα μηδενικά. Έπεσα 8 μέρες έξω. Εν πάση περιπτώσει, ας είναι και αυτό. Μηδέν λοιπόν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποια κρούσματα τα οποία είναι ακόμα μεταξύ μας στην κοινότητα. Γι' αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί και στις διακινήσεις μας και στις συγκεντρώσεις μας και προπάντων με ποιους συναναστρεφόμαστε. Διότι αν έρθουμε σε επαφή με άτομα τα οποία δεν γνωρίζουμε και υπάρξει κάποιο κρούσμα, τότε κάνει την ιχνηλάτηση πάρα πολύ δύσκολη. Άρα και πρέπει δεν να είναι θέλουμε πολύ προσεκτικά τα επόμενα μας βήματα, κύριε Καραγιάννη, γιατί ήδη βρισκόμαστε κάποια 24 ώρα στην δεύτερη φάση, στην εφαρμογή αυτής της δεύτερης φάσης της άρσης των μέτρων. Ακριβώς, και είναι η φάση όπου έχουν επιστρέψει όχι μόνο κι άλλοι στις δουλειές τους, αλλά και εμείς έχουμε φιλελευθερωποιηθεί πλέον να διακινούμαστε ελεύθερα, να πηγαίνουμε στις καφετηρίες, στα εστιατόρια κτλ. Και είναι εκεί που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κρατούμε τις αποστάσεις μας. Κύριε Πρόσεξα Καραγιάννη, και εγώ. Είχατε ναι. Και σύσκεψη από ό,τι γνωρίζουμε. Τι συζητήθηκε, τι βγάλατε από αυτή την σύσκεψη? Ποια σύσκεψη, δεν σας Η κατάλαβα. επιδημιολογική ομάδα συναντήθηκε, συζητήσατε κάποια πράγματα? Συζητήσαμε κάποια πράγματα που αφορούν στις περαιτέρω χαλαρώσεις και άλλων κλάδων, οι οποίοι είναι και λίγο πιο, όχι επικίνδυνοι, αλλά που χρειάζονται περισσότερης προσοχής όσον αφορά την. Δώστε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε σε ποιους κλάδους αναφέρεστε. Παραδείγματος χάρη, αυτό το θέμα για το οποίο με επικοινωνεί πάρα πολύ κόσμος μαζί μου, εάν θα μπορούν να κάνουν τους γάμους των παιδιών τους και πόσα άτομα θα μπορούσαν να έχουν, αν μπορούν να γίνουν οι δεξιώσεις σε κλειστούς Και χώρους τι και ούτω απαντάτε σε αυτό, καθεξής. κύριε Καραγιάννη? Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, διότι όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τα πρωτόκολλα ασφάλειας που θα γραφούν και επίσης πώς θα είναι η επιδημιολογική μας εικόνα τις αρχές του επόμενου μήνα. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι θέλουμε κάποιαν περίοδο σταθεροποίησης και όπως γνωρίζετε θα ανοίξουν και τα ξενοδοχεία και τα αεροδρόμια. Επομένως, όπως είπα προηγουμένως, πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί πώς θα συμπεριφερθούμε όταν χαλαρώσουν και τα επόμενα μέτρα. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, θέλω να βάλουμε μία άνω τελεία μαζί σας, να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ και επιστρέφουμε κοντά σας για να το σχολιάσουμε, γιατί έχει την σημασία του. Μόλις μερικές ημέρες είναι αρκετές για πισθοδρόμηση, τονίζουν οι ειδικοί, κρούοντας κόδωνα κινδύνου για τις μαζικές συναθρήσεις στα μαγαζιά. Λένε πως πρέπει να προσέχουμε για να τις έχουμε αυτές τις συναθρήσεις και αναφέρονται στην τεράστια σημασία της ατομικής ευθύνης. Ένα άτομο φορέας σε τέτοιους χώρους είναι αρκετό, αν δεν τηρούνται οι κανόνες, να αρχίσει μια αλυσίδα μετάδοσης. Οι ειδικοί χτυπούν καμπανάκι για την κατάσταση που επικρατεί εδώ και δύο ημέρες σε εστιατόρια, καφετέριες και μπαράκια. Προειδοποιούν πως ο ιός εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσά μας και εύκολα μπορεί να ανατραπεί θετική επιδημιολογική εικόνα. Είναι αρκετά εύκολο. Είναι θέμα λίγων ημερών. Αναμένεται μια μικρή αύξηση του αριθμού των νέων περιστατικών. Γιατί θα κυκλοφορεί πιο εύκολα ο κόσμος, θα έχουν περισσότερες πιθανότητες στενής επαφής, αλλά όσο σε ατομικό επίπεδο ο καθένας προσέχει και κρατάει τουλάχιστον τις αποστάσεις του, μειώνονται κατά πολύ αυτές οι πιθανότητες. Και απευθύνει έκκληση στον κόσμο να συνεχίσει να λαμβάνει τα ατομικά μέτρα υγιεινής προστασίας. Τακτική υγιεινή χεριών και γενικά η ατομική προστασία, όπως και κάποιος που έχει συμπτώματα, να περιορίζεται και να μην κυκλοφορεί. Και όσο τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας, είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτούμε και για να μην μεταδίδεται περαιτέρω ιός. Τα ίδια ισχύουν και για το προσωπικό τέτοιων χώρων, με απαραίτητη προϋπόθεση την χρήση μάσκας.
Κύριε Καραγιάννη, και πάλι κοντά σας. Σε αυτά τα πρώτα 24 ώρα άρσης των μέτρων έχουμε δει και βλέπουμε εικόνες με μαζικές συναθρήσεις. Ο κόσμος πραγματικά ξεχύθηκε σε όλα αυτά τα σημεία που άνοιξαν, εστιατόρια, καφετέριες, παραλίες, πάρκα κτλ. Λέτε ξανά και ξανά πως είναι πολύ εύκολο ένα πισωγύρισμα και θέλω να σας ρωτήσω πόσο σας ανησυχούν αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα. Είναι ανησυχητικό από την άποψη ότι εάν ξεφύγουμε από αυτά τα θέματα ασφάλειας με τα οποία έχουμε ζήσει τους τελευταίους 2,5 μήνες και ξαφνικά υπάρξει κάποιον κρούσμα ή μας ξεφύγει κάτι, τότε είναι πολύ δύσκολο να θέσουμε υπό έλεγχο οποιασδήποτε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Αυτές οι μαζικές συναθρήσεις... Ναι, το πισωγύρισμα... Το πισωγύρισμα θα είναι μια πραγματικότητα. Άρα το θεωρείτε δεδομένο να περιμένουμε στις επόμενες ημέρες μάλλον την αύξηση κρουσμάτων, ότι αυτές οι συναθρήσεις θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα, θα δούμε μια μικρή άνοδο στα κρούσματα? Εάν υπάρξει πρόβλημα θα το δούμε προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας και αρχές της μεθεπόμενης. Θα είναι πολύ δύσκολο, φαντάζομαι, και η χνηλάτιση από αυτά τα κρούσματα, τα καινούργια αν έχουμε, γιατί θα προέρχονται από μαζικές συναθρήσεις, κύριε Καραγιάννη. Οπωσδήποτε, διότι πλέον δεν θα έχουμε για κάποια περιστασιακά κρούσματα εδώ και εκεί. Στην περίοδο που ήμασταν όλοι έγκλειστοι στα σπίτια μας και η χνηλάτιση ήταν πολύ πιο εύκολη. Τώρα, με την ελεύθερη διακίνηση των ατόμων, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, καθίσταται πολύ πολύ δύσκολο. Άρα ένα μεγάλο μήνυμα και να κλείσουμε, κύριε Καραγιάννη, ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή παρά το 0 που είδαμε να σημειώνεται σήμερα στα κρούσματα. Ακριβώς. Ελπίζω να έχουμε και άλλα μηδενικά τις επόμενες ημέρες, οπότε ο κίνδυνος θα είναι λιγότερος, αλλά δεν πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά που έχουμε μάθει μέχρι στιγμής. Ακριβώς. Να γίνουν βίωμα καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Μένουμε στο Καλό θέμα. Βράδυ. Έχουμε...